Ηχηρό μήνυμα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση των λαών έστειλαν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βασιλιών, όπου με τις παιδικές αθώες τους φωνές πλημμύρισαν με τραγούδια το πρωί της Τετάρτης στο αίθριο της Λότζια. Ήρθαμε εδώ για να περάσουμε ένα αντιπολεμικό μήνυμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συμπονούμε πολλούς ανθρώπους όπως πρόσφυγες και άλλα παιδιά. Και εμείς θέλουμε τώρα να καταφέρουμε να πείσουμε τους μεγάλους να μην κάνουν πόλεμο και να είμαστε και να ζούμε όλοι ειρηνικά. Για την ειρήνη. Πάμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Πως δεν είναι τόσο όμορφο να έχουμε πόλεμο, αλλά είναι πιο ωραίο να έχουμε ειρήνη. Ήρθαμε εδώ για να δώσουμε ένα αντιπολεμικό μήνυμα και να δείξουμε ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στην ειρήνη. Κάναμε ένα θεατρικό για να δείξουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Οι μαθητές της τρίτης τάξης του Δημοτικού, στο πλαίσιο μιας σειράς δράσεων που έχει οργανώσει το σχολείο τους μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, παρουσίασαν στον κόσμο τα μελοποιημένα αντιπολεμικά ποίηματα που είχαν γράψει, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους απέναντι στον πόλεμο. Σήμερα ήρθαμε εδώ στη Λότζια με τα παιδιά της τρίτης τάξης του σχολείου μας, προκειμένου να στείλουν ένα μήνυμα ειρήνης με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ουκρανία. Και αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα προσπάθησαν να το στείλουν με ένα θεατρικό δρόμενο, το οποίο στηρίχτηκε κυρίως σε αντιπολεμικά ποίηματα που έγραψαν τα ίδια τα παιδιά με τη βοήθεια της δασκάλας τους, της κυρίας Κλεισαρχάκη, και τα μελοποίησε ο μουσικός μας, ο κύριος Κριτικός. Όλο αυτό το δρόμενο ξεκίνησε με αφορμή αυτή την Πέμπτη, 24 Φλεβάρη, όπου μάθαμε το πρωί ότι ξεκινάει εδώ στη γειτονιά μας ο πόλεμος. Αυτό μας τζίμπησε πολύ δυνατά και αρχίσαμε να γράφουμε χαϊκού, είναι ιαπωνικά ποιηματάκια, 17 συλλαβών, στημένα πάνω σε εικόνες που βλέπαμε, που ακούγαμε. Αυτά στην πορεία έγιναν ποίηση, έγιναν μουσική και έγιναν δράση. Η σημερινή εκδήλωση πραγματεύονταν δύο έννοιες πάρα πολύ βασικές, τις οποίες πρέπει τα παιδιά να γνωρίσουν όχι μόνο συζητώντας για αυτές, αλλά και μέσα από κάποια δρόμενα, όπως και έγινε σήμερα. Η μία είναι η ειρήνη, έτσι, η έννοια της ειρήνης, και η άλλη η έννοια της προσφυγιάς, οι οποίες είναι πολύ επίκαιρες στις μέρες μας. Θεωρώ ότι έστειλαν ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης και αλληλεγγύης των λαών, και επίσης μας υπενθύμησαν ότι έχουν δικαίωμα στην ειρήνη και ότι είμαστε υποχρεωμένοι όλοι εμείς οι ενήλικες να τα προστατεύσουμε και να φροντίσουμε να ζήσουν σε ένα κόσμο ασφαλή, δίκαιο, ειρηνικό. Άρα λοιπόν τα ίδια τα παιδιά καταφέρανε να βγάλουν πράγματα για την ειρήνη που ξεκινάει από μέσα μας και καταλήγει βέβαια στην ειρήνη, παγκόσμια ειρήνη.
Το θεατρικό δρόμενο και η μουσική παράσταση των παιδιών συγκίνησαν τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στον προάβλιο χώρο της Λότζια. Ενώ στο τέλος της παράστασης, εκπρόσωποι του σχολείου μοίρασαν τη μαθητική σχολική εφημερίδα με τις δράσεις των παιδιών. Εγώ ξετρελάθηκα επιτέλους που μπορούσαμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Τους έλεγα να εύχονται πάντα να μην υπάρξει πόλεμο στη χώρα τους. Εσύ? Εγώ θα τους έλεγα να προσεύχονται στο Θεούλη. Μπράβο. Και να του λένε να σταματήσει ο πόλεμος. Μπράβο. Σε όλο τον κόσμο και να είμαστε πάντα ειρηνικοί. Έλεγα να μην κάνουν πόλεμο και να έχουν ειρήνη. Πόσο σημαντική είναι η ειρήνη στον κόσμο? Γιατί αν είναι πολύ, γιατί οι παιδιά ορφανά χάνουν τη ζωή τους και είναι πρόσφυγες. Ένιωσα προσωπικά πολύ χαρούμενη, γιατί οι μεγάλοι, αν δεν ήμασταν εμείς, να έκαναν πέρα. Φίλες και φίλοι, ναι, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν γλύκες αυτά τα παιδιά, γλυκύτατα. Πολλά πολλά συγχαρητήρια στις εκπαιδευτικούς, στους εκπαιδευτικούς, στη διευθύντρια του σχολείου. Και συγχαρητήρια και για αυτή την καταπληκτική μαθητική εφημερίδα. Μόλις τις δράσεις των παιδιών.